Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ βλέπετε ένα βίντεο με τη χειραγώγηση που γίνεται από τους εξουσιαστές και βλέπουμε έναν δάσκαλο που ο διευθυντής καθοδηγά, ο αρχηγός δηλαδή των κρατών, τα παιδιά να υπακούν και να είναι προσεκτικοί στους κανονισμούς. Κάτι τέτοιο δεν ζήσαμε μήπως με το κουδούνι και την καραντίνα του κορονοϊού. Τα παιδιά ακολουθούν, όπως βλέπετε υπακούν, κάθονται και ο δάσκαλος τους υπερδεικνύει τα μέτρα. Μια ανεξίσωση είναι ότι 2 συν 2 ίσον 5. Εννοείται 2 συν 2 δεν είναι 5, όπως και τα μέτρα που μας έδωσαν τα χαζά. Η μάσκα, πρώτα αν θυμάστε μας είχαν πει για τα γάντια, να τυλίγουμε τους νεκρούς, μετά τη μάσκα. Και οι περισσότεροι βλέπουν απορριμμένοι για τα μέτρα και τους κανονισμούς αυτούς, αλλά όπως ήταν έτσι συγχρονισμένοι με το να υπακούν τους ανώτερους τους, η μάζα, είτε λέγονται αρχηγοί εκκλησιών, είτε λέγονται αρχηγοί του κράτους, επανάλαβαν αυτό που τους είπαν. 2 συν 2 ίσον 5. Βρέθηκαν κάποιοι να πούν, μα δεν γίνεται, πρέπει να είναι αλλιώς. Κάποιοι γιατροί, κάποιοι επιστήμονες. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Όμως και αυτοί υπέκυψαν μετά, γιατί θα έχαναν την θέση τους. Τελικά βρέθηκε ο ένας, ο επαναστάτης, για να πει, όχι, δεν γίνεται. 2 συν 2 μας κάνει 4. Γιατί επιμένετε να λέτε 2 συν 2 ίσον 5. Θύμωσε ο αρχηγός, θύμωσε η κυβέρνηση. Έτσι έφερε ανώτερες δυνάμεις για να βάλουν πιο μεγάλα μέτρα. Αυτά της υποχρεωτικότητας που ζήσαμε με τον εμβόλιο και συνεχίζεται. Τους υποδεικνύει ότι και αυτοί οι ακόλουθοί του το ίδιο λένε. Συμφωνούν δηλαδή ότι 2 συν 2 ίσον 5 και ότι πρέπει να υπακούει. Τον υποχρεώνει λοιπόν να πάει στον πίνακα και να γράψει την εξίχωση αυτήν έτσι όπως του τη λέει, 2 συν 2 ίσον 5. Να βάλει και τα 5 εμβόλια και τα 7 που θα ακολουθήσουν, αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες. Βλέπουμε το παιδάκι που πάει εκεί, το ένα, γιατί οι άλλοι υπέκυψαν, ακολούθησαν. Παίρνει την κοιμωλία για να δώσει απάντηση στο 2 συν 2. Κάτω από την απειλή της υποχρεωτικότητας του όπλου ή το δέχεσαι ή πεθαίνεις. Ο επαναστάτης, ο ένας σε παρακαλώ, απαντάει την αλήθεια, γιατί είναι ο ξεχωριστός, ο ένας ο αληθινός. 2 συν 2, 4. Δεν φοβάται. Ακόμη και αν πεθάνει. Γιατί είναι ελεύθερος, δεν είναι σκλάβος. Εννοείται ο θάνατος θα υπάρχει και εννοείται αυτός είναι ο ελεύθερος και οι υπόλοιποι είναι οι πεθαμένοι. Γιατί ακολουθούν, είναι χειραγωγημένοι πλέον σε ένα σύστημα αργού θανάτου, ενώ ο άλλος είναι ελεύθερη ψυχή. Αυτό σημαίνει να είσαι ελεύθερος και να ακολουθείς τα πιστεύω σου, να ψηφάς ακόμη και τον θάνατο. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Απομακρύνεται το παιδάκι, πλέον ελεύθερο, έξω από το σπήλαιο και ο καθηγητής συνεχίζει τη χειραγώγησή του. Είναι αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν, ότι η ψητή μύγα και το γιαχνιστό σκουλίκι θεραπεύουν.
Προσοχή φίλοι μου, μην ακολουθάτε θεραπείες διαβόλων, είτε λέγονται χάπια, είτε λέγονται χειραγώγηση προς το χρήμα, προς την ψευτοειρήνη, προς την ψευτοαγάπη, προς την ψευτοθεραπεία του αντίχριστου που ζούμε. Μια χειραγώγηση που θέλει να εξευτελεί